την ώρα που οι διακινητές συνεχίζουν να προκαλούν το φόβο και τον τρόμο σκορπώντας το θάνατο στους δρόμους του Εύρου και της Τράκης, ένα άλλο πρόβλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μεταναστευτικό ζήτημα έχει προκύψει. Ο λόγος για τους Ιρακούς φύλακες, πολλοί από τους οποίους, που μάλιστα προσλήφθηκαν πρόσφατα, αντί να υπηρετούν στα σύνορα και να ενισχύουν τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κάνουν σκοπιές σε αστυνομικά τμήματα και τελωνία. Από την πρώτη στιγμή και εδώ και έτη πολλά, η Ένωση μας εναντιώνεται σε τέτοιες πρακτικές. Είναι αντίθετη, αντιλαμβάνεται τις αναγκαιότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν και στις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά αυτοί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρόβλημα είναι στη φύλαξη των σύνορων. Επομένως, δεν νοείται να μετακινούνται συνάδελφοι σε αλλότρια καθήκοντα. Είναι ένα θέμα που το οποίο θα έπρεπε εχθές ακόμη να το έχει τακτοποιήσει η φυσική ηγεσία και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, όλοι θέλουν να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις, γιατί οι καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά οι μάχημοι συνοριακοί φύλακες είναι αρκετά δύσκολες και επικίνδυνες, όπως αυτές οι εικόνες που είδαμε προ 2 ημερών με ένα συνάδελφο, με 2 συναδέλφους που οποίοι προσπάθησαν να κινητοποιήσουν εκτεθειμένοι στην Εγνατία Οδό στις διαθέσεις του λαθροδιακινητή. Όταν λέμε ότι μετακινούνται σε Τελωνία, σε ΑΛΦΑΤΑΦ, γενικότερα σε Σκοπιές, οι οποίες δεν προσλήφθηκαν για αυτή τη δουλειά, προσλήφθηκαν για να φυλάνε σύνορα, προσλήφθηκαν για να υπηρετούν στην πρώτη γραμμή φύλαξη των σύνορων. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, δεν υπάρχει σχέδιο εμπλοκής από πλευράς τους, την ώρα που ο λαθροδιακινητής έχει εντολή να τους χτυπήσει. Όταν ένας διακινητής, τον οποίο τον προσπαθεί ο συνάδελφος να το κάνει υπόδειξη νόημα να σταματήσει και να υποστεί τον έλεγχο, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί ενδεχομένως ο συνάδελφος να μην γνωρίζει ότι πρόκειται για λαθροδιακινητή και εκείνος στρέφεται εναντίον του, δηλαδή κάνει το αυτοκίνητο σφαίρα. Το όχημά του το κάνει σφαίρα και προσπαθεί να εμβολήσει, να χτυπήσει τον συνάδελφο, να εμβολήσει το περιπολικό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ότι όλοι αυτοί ακολουθούν τους τελευταίους μήνες αυτή την τακτική και υπάρχουν υπάρξει περιπτώσεις λαθροδιακινητών οι οποίοι το έχουν δηλώσει. Ότι έχουμε τέτοιες οδηγίες να αποφύγουμε τη σύλληψη από την ελληνική αστυνομία και αν χρειαστεί για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Να χτυπήσουμε, να εμβολήσουμε το περιπολικό. Ενώ η ελληνική αστυνομία εδώ, και δεν είναι ότι το λέμε εμείς μόνο οι συνδικαλιστές, εδώ το Εύρο, αν αναζητήσετε και ψάξετε λίγο σε δηλώσεις άλλων συνδικαλιστών από το εσωτερικό της χώρας, υπάρχει ένα κενό όσον αφορά το μνημόνιο ενεργειών, όσον αφορά την ακινητοποίηση οχημάτων κακοποιών, οι οποίοι δεν συμμορφώνται στα σήματα του συναδέλφου. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρο μνημόνιο εντολών, οδηγιών, η πολιτεία να νομοθετήσει τη χρήση και άλλων μέσων, καρφιών, αλυσίδων, ό,τι επιτρέπεται, ό,τι μπορούμε, ό,τι χρησιμοποιούν και σε άλλες χώρες, προκειμένου να ακινητοποιούμε με ασφάλεια για τον πολίτη και για τον συνάδελφο τα οχήματα τα οποία των κακοποιών και οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Οι ποινές για τους διακινητές που συλλαμβάνονται πρέπει να γίνουν αυστηρότερες, σημειώνει ο Δημήτρης Δερβεντλής. Πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές. Πρέπει όταν πρόκειται για ανθρώπους, παράδειγμα, οι οποίοι έχουν αιτηθεί πολιτικό άσυλο και μένουν με την κάρτα του ετούντα πολιτικού ασύλου. Και στη μετέπειτα πορεία παρανομία ακολουθεί μια παραβατική ζωή. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά και πιο ληξικέραυνα. Δηλαδή, ακόμη και ας χρειαστεί η πολιτεία να νομοθετήσει και πιο αυστηρές και πιο κάθετες ποινές, μέχρι και απέλαση αυτών. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει αιτηθεί πολιτικό άσυλο και δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της χώρας, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάνουμε καλά όλοι μαζί. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου θα στηρίξει, όπως είπε και αυτό, στην ειρηνική πορεία που οργανώνουν πολίτες το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Ως συνοριακοί, ως αστυνομικοί και ως άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και ενεργά μέλη από τη τοπική κοινωνία, νομίζω ότι θα βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα διαμαρτυρηθούν και θα ακολουθήσουν μια πορεία, ο καθένας ιδιωτικά. Θα κάνουν την ευκαιρία. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις οι οποίες πιέζουν την πολιτεία να πάρει
όσο γίνεται πιο γρήγορα πολιτικές αποφάσεις και να αποποιεί αυτό το φαινόμενο με τους λαθροδιακινητές.